φίλοι, καλησπέρα σας. Σάββατο βράδυ και είμαστε εδώ στο στούντιο του ΟΠΑΠ, ζωντανά φυσικά, για την κλήρωση του Λότο, το οποίο δίνει απόψε στην πρώτη κατηγορία 2.900.000 ευρώ. Πάμε κατευθείαν όμως στο Γιάννη Κορδόνη να μας πει αναλυτικά τα ποσά. Γεια σου Γιάννη, πολλά λεφτά δίνουμε σήμερα, ε! Καλησπέρα Βάσια, πολύ μεγάλη κλήρωση για το Λότο. Σήμερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 2.950.102 ευρώ και 5 λεπτά. Στη δεύτερη κατηγορία 5-1, κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν από 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία με 4 σωστές προβλέψεις από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία με 3 σωστές προβλέψεις από 1.5 ευρώ. Η σημερινή μας καλεσμένη ασχολείται με ένα άθλημα εντυπωσιακό αλλά και δύσκολο που σίγουρα χρειάζεται ισορροπία και ευληγησία. Κοντά μας είναι η πρωταθλήτρια στο καλλιτεχνικό πατινάζ, η Ιωάννα Κοντογεωργακοπούλου. Γεια σου Ιωάννα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είσαι η πρώτη αθλήτρια που έγινε πρωταθλήτρια στο συγκεκριμένο άθλημα το 1989, που μάλιστα ήταν η πρώτη πανελλήνια διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ στην Ελλάδα, έτσι. Ακριβώς. Πώς αισθάνθηκες γι' αυτό που ήταν η πρώτη φορά που γινόντουσαν οι αγώνες και εσύ πήρες το πρώτο μετάλλιο? Θα έλεγα πολύ περήφανη που σε μία τόσο νεαρή ηλικία μπόρεσα να κατακτήσω ένα σπουδαίο τίτλο μετά από πολύ κόπο και προπόνηση. Αμέσως μετά, βέβαια, και τα επόμενα δύο χρόνια, και το 90 και το 91, πάλι πήρες μετάλλια. Ακριβώς. Οπότε ήταν απόλυτη καταξίωση. Έτσι. Θέλω να μου πεις, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος αρχάριος να μάθει να ισορροπεί πάνω στα παγοπέδιλα? Αυτό εξαρτάται από την ηλικία. Εάν είναι μικρό παιδάκι που μαθαίνουν πιο γρήγορα και δεν φοβούνται, μέσα σε 2-3 μαθήματα μπορούν να ισορροπήσουν και να κάνουν εύκολες ασκήσεις. Αν είναι ενήλικας, ναι, μεν έχει καλύτερη νοημοσύνη από ένα παιδάκι, αλλά επειδή φοβάται να μην πέσει, προσπαθεί με άτσαλες κινήσεις να ισορροπήσει τον πάγο. Οπότε θέλει περισσότερα μαθήματα. Οπότε τα παιδάκια έχουν άγνοια κινδύνου, οπότε μαθαίνουν πολύ πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώς. Φαντάζομαι και εσύ όταν ξεκίνησες, σου έμαθαν πρώτα πώς να πέφτεις. Αυτό ακούμε όλοι, ότι σου μαθαίνουν πώς να πέφτεις στα μαλακά κατά κάποιο τρόπο για να έχετε λιγότερους τραυματισμούς, ε? Έτσι. Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος είναι να ισορροπεί μέσα στον πάγο, να απλώνει τα χέρια του και μετά να καθίσει στον πάγο, να νιώσει πώς είναι και μαθαίνει σιγά σιγά να σηκώνεται. Και να πέφτει και να σηκώνεται, τοποθετώντας πρώτα το ένα πόδι, βάζοντας τα χέρια πάνω στο πόδι και μετά σηκώνεται όρθιος. Είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται σε εμάς? Για τώρα μας περιγράφεις και όλο αυτό, πώς πέφτεις, πώς σηκώνεσαι, πώς ισορροπείς, και μας φαίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Είναι ένα καθαρά τεχνικό άθλημα. Παρ' όλα αυτά μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει, σαν να διασκέδασει, σαν να ψυχεί. Ωραία, λοιπόν, θα πούμε κι άλλα συνέχεια. Πάμε στην επιτροπή μας να ξεκινήσουμε την κλήρωσή μας. Κύριε Βαλεργάκη, καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα σας, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης. Καλή τύχη σε όλους. Ιωάννα, αρχίζουμε και πατάς το κουμπί. Καλή επιτυχία. Ενεργοποιήθηκε έτσι η κληρωτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 μέχρι και το 49. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 2.950.000 ευρώ στην πρώτη μας κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι για σήμερα, αριθμός 3. Ιωάννα, έχει τύχει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στο καλλιτεχνικό πατινάζ κάποιος να ξεκινήσει με πολύ άγχος και τελικά η εξέλιξή του να είναι ραγδαία σε αυτό το άθλημα? Φυσικά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία το έχουν μέσα τους, έχουν ταλέντο, αλλά με πολλή προπόνηση. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 33. Με πολλή προπόνηση, όπως είπα λοιπόν, κατορθώνει να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Εσύ πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό? Είχες επηρεαστεί από κάποιον, από την οικογένειά σου ή έτσι τυχαία? Το έμπνευσμα μου το έδωσε η ίδια η μητέρα μου, η οποία επειδή είχε σπουδάσει στη Γερμανία και γιατί εκείνη. Τρίτο μπαλάκι, 46. Και γιατί ήταν κάτι το φυσιολογικό, γιατί κάνανε παλαιότερα πάνω σε λίμνες πατινάς, να με προωθήσει σε αυτό το χώρο. Εσύ πάντως το μεταφέρεις τώρα και στο γιο σου, αν δεν κάνω λάθος, ε? Ισχύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, φέτος βγήκε πανελληνιοδύνη στην κατηγορία παιδών. Ωραία. Άρα ακολουθεί το δικό σου παράδειγμα. Ακριβώς. Είναι εύκολο. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 42. Για τα αγοράκια ή πιο δύσκολο? Έχει καμία διαφορά σε αυτό? Μεγαλύτερη χάρη, θα έλεγα, και κίνηση έχουν τα κοριτσάκια. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και αγοράκια με μεγάλο ταλέντο. Μου είπες προηγουμένως ότι η μαμά σου έχει σπουδάσει στη Γερμανία. Ποια χώρα έχει παράδοση στο καλλιτεχνικό πατινάζ? Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 14.
κατά κύριο λόγο η Ρωσία, η οποία λόγω κλίματος και λόγω κατάλληλης υποδομής νομίζω ότι δίνει περισσότερα στοιχεία και περισσότερη διάδοση στο να μπορέσει να ασχοληθείς με αυτό το χώρο. Και αμέσως μετά, επόμενη χώρα. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 43. Επίσης, πάρα πολύ καλούς αθλητές βγάζει η Αμερική και ο Καναδάς, που επίσης ευνοεί και εκεί το κλίμα τους και η υποδομή τους. Και τα τελευταία χρόνια μεγάλη διάδοση έχει και η Κίνα. Εσύ ως πρότυπο αθλήτρια από ποια χώρα είχες? Σου έρχεται έτσι κάποια τώρα ως πρώτη? Εγώ επειδή... Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 38. Επειδή ακριβώς ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και μέσα στο χώρο, θα πω μία από τις παλιές μεγάλες αθλήτριες, την Καταρίνα Βίτ, που νομίζω ότι όλοι την ξέρουν, τη γνωρίζουν, και η οποία έχει κερδίσει πάρα πολλούς τίτλους. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Έχει ολοκληρωθεί η κλήρωσή μας. Θα μας πεις τα 7 χρυσά νούμερα. Οι αριθμοί λοιπόν για σήμερα είναι 3, 33, 46, 42, 14, 43 και 38. Να επαναλάβω κι εγώ με αριθμητική σειρά. 3, 14, 33, 42, 43, 46 και ο αριθμός 38. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ιωάννα Κοντογιωργακοπούλου που ήταν απόψε μαζί μας. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ κι εγώ πολύ. Να είσαι καλά. Η επόμενη κλήρωσή μας είναι αύριο. Το Τζόκερ δίνει στην πρώτη κατηγορία 1.500.000 ευρώ και το πρώτο μοιράζει 1.000.000. Καλό σας βράδυ.